Είναι ένα θέμα το οποίο είναι λίγο έτσι δύσκολο, είναι λίγο ζόρικο για να το δουλέψουμε, αλλά το ζήτησαν και δεν ήθελα να χαλάσω χατήρι σε ακροατή. Είναι η κακοποίηση των παιδιών από την ε, ιστορία της αν είναι και μετά. Είχα τέτοιες κρούσεις και λέω εντάξει, νομίζω ότι θα έπρεπε να το συζητήσουμε ένα τέτοιο θέμα στον αέρα από τη στιγμή που μας το ζήτησαν οι ακροατές. Χριστίνα, η λέξη κακοποίηση είναι μία λέξη η οποία είναι έτσι λίγο παρεξηγημένη, γιατί τη λέμε συνέχεια. Α, εδώ, α, εκεί, η οποία όμως είναι, έχει πολύ συγκεκριμένο ορισμό. Να, το, νο, να, να κάνουμε λοιπόν αυτόν τον ορισμό, να τον ακούσουμε για να μην μπερδεύουμε ναι. καταστάσει. κακοποίηση έχω όταν ε, ένας ή πιο πολύ ενήλικοι, Mm. έχουν αναλάβει να φροντίσουν ένα παιδί και πάνω σε αυτό το παιδί επιτρέπουν mm -hmm. επιτρέπουν να συμβεί ή να συμβούν ή προκαλούν οι ίδιοι στο mm -hmm. παιδί αυτό σωματικές mm -hmm. κακώσεις, mm -hmm. έτσι, ε, στέρηση με αποτέλεσμα να φέρουν στο παιδί αυτό διαταραχή στη σωματική, τη νοητική, τη συναισθηματική και την κοινωνική του λειτουργικότητα. Ακόμα σε σημείο να φτάνουν στο θάνατο. Το φτάνουν το παιδί στο θάνατο. Μάλιστα. Το οδηγούν στο θάνατο. Εδώ έχω κακοποίηση. Δηλαδή, όχι ο θάνατος απαραίτητα, αλλά ακόμα και να προκαλέσουν κάποια διαταραχή σοβαρή. Δηλαδή, πάλι να έχει να κάνει με τη λειτουργικότητα mm -hmm. του παιδιού. Mm -hmm. Να μην μπορεί να λειτουργήσει σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. Να το δυσκολεύουν. Ωραία. Ε, όταν... σε, α, σε, με επανάληψη πάντα όλο αυτό δηλαδή. Καλά, κατά, την, κατά με, ούτε μία φορά. Χριστίνα, εδώ ούτε πέρα μισή φορά... δεν φορά... νομίζω ότι τίθεται κριτήριο επαναληψιμότητας. Δε... Δεν τίθεται καν για μένα οποιαδήποτε βία η κίνηση ή λεκτικά να επιτεθεί σε ένα παιδί. Εδώ Αλλά... δηλαδή εγώ δεν το δέχομαι το κριτήριο της επαναληψιμότητας όπως το βάζουμε στις άλλες διαταραχές. Έλα λίγο πιο κοντά αν θες το το, βάζουμε στις άλλες διαταραχές. Mm -hmm. ε, γιατί εδώ πέρα τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Ο ορισμός είναι σαφής. Όταν προκαλέσεις βλάβη σε κάποιον είτε το κάνεις μία. είτε το κάνεις περισσότερες είναι κακοποίηση απλά αρχίζει και αλλάζει ο βαθμός της. Τώρα, ε, ποιος μπορεί να κακοποιήσει ένα παιδί. Οποιουσδήποτε είναι κοντά του και έχει αναλάβει κομμάτι της φροντίδας του και όχι. Δηλαδή, ο γονιός, ο συγγενής, ο δάσκαλος, το προσωπικό ιδρυμάτων, ο νηπιαγωγός, ο πιοκόμος, ε, άτομο φύλαξη που κάνει φύλαξη. Όλοι αυτοί είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και τη φροντίδα του παιδιου mm -hmm. ε, και τώρα, θα μπορούσαμε να πούμε, καταρχάς όταν λέμε κακοποίηση, ποιες μορφές μπορεί να πάρει η κακοποίηση. Η πρώτη και πιο γνωστή σε όλους είναι η σωματική. Ναι, ακόμα και η τιμωρία που παλαιότερα υπήρχε ως μορφή διαπαιδαγώγησης, τώρα πλέον θεωρείται Εδώ κακοποίηση. είναι Δηλαδή, ε, ε, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς, ω κοινωνία, ε, δεν δέχομαι καμία βία. Ακόμα και το σκαμπιλάκι στον mm. ποπό δεν το συζητάω αυτό. Και έχει τουλάχιστον στο δικό μου το παιδί λειτουργήσει. Ε, υπάρχουν λοιπόν οι... Ε, η... Προσωρινό φόβο προκαλεί, Χριστίνα. Και, και, ορινό, και καθόλου όταν, όταν σεβασμό. Υπανέρω... Ναι, άκου να δεις. Λοιπόν όταν θα επαναληφθεί είναι... αυτό το απλό σκαμπιλάκι και θα επαναληφθεί και δεν θα νιώθει πόνο ή δεν θα, θα, μάλλον δεν θα καταλάβει ότι είχε αποτέλεσμα, δεν θα έχει και αξία. Ακριβώς. Ε, και επειδή όντω δεν έχει αξία, όντως και επειδή το μόνο αξία. που κάνεις είναι να προκαλείς φόβο και στα μάτια του παιδιού ε, να μην έχεις το σεβασμό και mm -hmm. να μην έχεις την εμπιστοσύνη, γιατί νομίζω ότι γι' αυτό παλεύουμε. Είναι κάτι το οποίο αδιανόητο πάντα κατά, κατά με. Υπάρχουν όμω άλλοι, άλλοι γονεί, μια άλλη κατηγορία που λένε: Άμα δεν φάει και το σκαμπιλάκι του, δεν πρόκειται να μάθει και τι στα κομμάτια, εμεί δηλαδή πώ μεγαλώσαμε. Ξέρει, Χριστίνα, η κυρία που μου το ζήτησε το θέμα, και ένα άλλο κύριο, αλλά η κυρία που επέμεινε να το κάνω το θέμα ε, και μου είπε ας πούμε, να αναφέρω την περίπτωσή τη, φυσικά όχι με συγκεκριμένα ναι, στοιχεία, είναι μια κυρία η οποία έχει μια έφηβη κόρη γύρω στα 15, α, που πλέον η κατάσταση στο σπίτι είχε εκτροχιαστεί και έχουν φτάσει σε ένα σημείο να ε, χρησιμοποιούν σωματική βία η μία στην άλλη. Μάνα και κόρη. Άρα ναι. και η κόρη... Και η κόρη ανταποδίδει, αλλά και η μάνα δίνει. Το οποίο το θεωρώ φυσιολογικό, συγγνώμη κιόλας. Φυσικά Αν έχει μάθει ναι, το παιδί ναι. ότι αυτό είναι σε ένα τρόπος... τέτοιο μοντέλο συμπεριφοράς σε ένα... και δράση είναι λογικό. Το θέμα είναι ότι ε, το παιδί έφτασε σε ένα σημείο να παραπονιέται σε συγγενείς, φίλους και σε ευρύτερο κύκλο ότι δέχεται κακοποίηση στο σπίτι του. Mm. Και τώρα εδώ πέρα λίγο για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους εξηγούμε τι είναι το θετικό που βρίσκω σε αυτήν την κουβέντα που κάνουμε είναι ότι η ίδια μητέρα αναγνώρισε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ναι. και ότι αυτό ο δρόμο που ακολούθησε μέχρι τώρα δεν ήταν ο σωστό. Άρα ζήτησαν και τη βοήθειά σου. Ναι. Είναι ναι. το αισιόδοξο και το θετικό κομμάτι που μπορώ να βρω. Ε, ξέρεις, δεν είναι όμω μόνο η σωματική κακοποίηση που τόσα χρόνια λέμε για αυτήν και mm. μένουμε σε αυτήν. Είναι και άλλε μορφέ, έτσι. Είναι η ψυχολογική κακοποίηση που μπορεί να είναι ένα σύνολο από πράξει ή συμπεριφορέ στι οποίε να απορρίπτει το παιδί σου, mm -hmm. να το εκφοβίζεις, να το φοβερίζεις συνέχεια, να το απομονώνεις, να το υποτιμάς, α, να το εκμεταλλεύεσαι με οποιονδήποτε τρόπο ή παράλληλα να α, κάνεις επάνω του έτσι, αυτό που λέμε κοινωνικά πράξεις αποκλίνουσες που δεν πρέπει και φυσικά να μην του φέρεσε, να μην το γεμίζεις και να μην το ολοκληρώνεις συναισθηματικά. Και αυτό κακοποίηση είναι όταν ένα παιδί πάνω στο δικό του το συνέστημα πατάς και κάνεις πράξεις οι οποίες μοιάζουν τιμωρητικέ. Μπορείς να μας δώσεις ένα παράδειγμα στο τελευταίο γιατί ακούγεται πολύ θεωρητικό και κάποιοι μπορεί Κάτσε, να μην... θα σου δώσω και θα, θα πάμε στι στις μορφές και θα σου δώσω παράδειγμα για να μην περιδευτούμε με την άλλη μορφή που είναι η παραμέληση. Ωραία, ωραία. Η παραμέληση είναι ένα φαινόμενο το οποίο κι αυτό παίρνει πολλή συζήτηση γιατί έχει να κάνει με το κοινωνικό πολιτισμικό κομμάτι, δηλαδή κάθε εποχή και κάθε κοινωνία έχει διαφορετικά στάνταρτς για το πώς φροντίζουμε σωστά τα παιδιά μας. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το σήμερα με το 1950 ή το, 40, το 70. Είναι πολύ διαφορετικέ οι συνθήκε. Αυτό που εμεί τώρα ε, μπορεί να το θεωρούμε παραμέληση, τότε να ήταν κάτι το οποίο ήταν μια φυσιολογική κατάσταση, απόλυτα αποδεκτή. Γιατί οι νόρμες της κάθε εποχής, αυτό που θεωρείται φυσιολογικό και νορμάλ, Χριστίνα, στην κάθε εποχή αλλάζει. Πάνω Είναι μεταβλητό. Αυτό, ένα παράδειγμα στην, για την εκμετάλλευση. Ένας μεγάλης ηλικία φίλο uh -huh. φίλος μου λέει, εμείς στα 12 και στα 10 δουλεύαμε. Ναι. Γιατί έπρεπε τότε, εκείνες τις εποχές, να δουλέψουμε. Ήταν πολύ και κοινωνικά. Και πού να πήγαινε κάποιος κοινωνικά... να παραπονεθεί, ας πούμε ότι μιλάμε, γίνεται εκμετάλλευση παιδικής ήταν εργασίας. Κοινωνικά ήταν κοινωνικά αποδεκτό, ήταν κοινωνικά Τώρα ένα παιδί άμα το πά να δουλέψει τα 10, <laughs> εννοείται ότι το εκμεταλλεύεσαι και εννοείται ότι δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό. Έτσι. Ένα ακόμα παράδειγμα, το πόσο έχουν αλλάξει μέσα σε κάποιες δεκαετίες και ευτυχώ και Άρα το φυσιολογικό καθορίζεται από την εποχή τελικά και από το πόσο ε, δυσλειτουργικότητα προκαλεί στο άτομο. Πόσο το, το φέρνει εκτός του εκτός λειτουργικών πλαίσιων. Mm -hmm. έχουμε, έχουμε χρόνο, μη συγνάζει. Λοιπόν, ε, η ψυχολογική οικοποίηση είναι πολύ σοβαρή ε, κατάσταση, γιατί τελικά οδηγεί το άτομο σε συμπεριφορές οι οποίες θα βλάψουν αργότερα κόσμο γύρω του. Ε, και θα, έχει υποστεί το παιδί τόση μεγάλη ζημιά και έχει, του έχουν γίνει δεύτερη φύση αυτές οι συμπεριφορές τις οποίες μην, μην ε, μπερδευόμαστε και μην νομίζουμε και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα. Αυτέ τι συμπεριφορέ θα εφαρμόσει κατά την ενήλικη ζωή του ένα 50% έχει ακριβώς. ή ένα άλλο 50% <κυκλή> να γίνει ένα παιδί πάρα πολύ φοβισμένο, ένα ενήλικα φοβισμένο. Ναι, Χριστίνα, όπω το λε, να ακριβώ. Θα... Δεν θα έχει πρωτοβουλίε και θα είναι ένα θύμα σε μια ολόκληρη ζωή. Ακριβώ. Θα έχει συμπεριφορέ οι οποίε θα είναι στα άκρα. Mm -hmm. Δηλαδή, ή θα είναι ένα άτομο το οποίο θα είναι φοβισμένο και εξαρτημένο και θα δέχεται την καταπιεσή, τη βία από παντού ή θα το κάνει σε άλλους. Θα τολμήσω όμως και θα ρισκάρω, και το λέω το θα ρισκάρω να πω και το εξή. Οποιοδήποτε άτομο έχει ε, δεχτεί τη βία, Χριστίνα, ε, όταν βρεθεί σε συνθήκη πίεσης, θα την ξανακάνει. Δηλαδή ένα παιδί που έχει κακοποιηθεί από τους γονείς του σε μικρή ηλικία, ακόμα και αν το έχει υπολογίσει, αν το έχει σκεφτεί, αν το έχει ισορροπήσει με τον εαυτό του και έχει τελικά καταλήξει, Γνωστικά ότι εγώ αυτό το πράγμα δεν θα το κάνω ποτέ. Γιατί υπέφερα από αυτό. Το γιατί έχει. κακοποιήθηκα από αυτό. Γιατί έλειωσα από αυτό. Γιατί, γιατί, χίλια, γιατί. Όταν θα φτάσει σε συνθήκε πίεση, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, μια πολύ μεγάλη πιθανότητα να αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο. Mm. Γιατί ξέρει, η βία είναι πρότυπο συμπεριφορά. Στι έρευνε που έχουν γίνει στα μικρά παιδιά, το πρότυπο που τα μικρά παιδιά αντιγράφουν είναι αυτό το οποίο έχει εξουσία, ασκεί βία και χειρίζεται αμοιβέ. Γιατί έχει καταγραφεί στον εγκέφαλο mm. Ό,τι έχει εξουσία αντιγράφει το παιδί. Οτιδήποτε δηλαδή έχει εξουσία και είναι αποδεκτό κοινωνικά. Ε, από τη μία ένας έφηβος μπορεί να κάνει πρότυπο ένα στάρ, ένα μικρό παιδί όμω, 5, 6, 7 χρονών, κάνει πρότυπο τον ισχυρό μπαμπά που μπαίνει μέσα στο σπίτι και χτυπάει τη μητέρα του. Ή το ίδιο, Πρόγευση, εισαγωγή, έχουμε ήδη πει τις κατηγορίες κυρίες και κύριοι της κακοποίησης, μαζί με τη Μαργαρίτα Ζωγράφου είμαστε, Έχει ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρα, μια πρώτη εισαγωγή, η φωτεινή φίλε λέγε μια στιγμή φοβήθηκα ότι διακόψατε την παρουσία σας στην εκπομπή μας, λείψατε, τέλειο θέμα να τα λέμε Βολή. αυτά. Ήταν άρρωστη φωτεινή αν θυμάσαι που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα Μαργαρέτα, το και, ακόμη, ήτανε... έτσι. και το παλεύει ακόμη, <laughs> είναι καλύτερα, <laughs> τουλάχιστον μπορεί να μιλήσει. Πάμε στη διαφημιστική ζώνη κοντά μα στα Hondo Center. Αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμε σώματο, απουνιέ, βαφέ μακιγιά. Τεράστια ποικιλία καθημερινή περιποίηση προϊόντα για όλη την οικογένεια. Και φυσικά, μία σημεία προσφορέ. Κάθε μέρα προσφορέ. Κάθε εβδομάδα νέε προσφορέ. Και άλλε διαφημίσει αμέσω τώρα. Και επιστρέφουμε μετά του τίτλου των ειδήσεων, πάντα με τη Μαργαρίτα Ζωγράφου. As a bell, a Johnny, she glides by upon a, a bank of violets with those eyes that see it all and then she smiles. Like a bee with honey thighs, a living hell, of slice of heaven. She is Jackal and high. Take everything but blame When it comes to naming names I'll name Jay Forever Jay Certain kind and hard to please She kisses me through gritted teeth But when I'm weak She whispers dreams She says somewhere you know Mel Gibson, but that's okay Today could be your lucky day And I collapse into a heap She's a bee with hundred thighs A living hell slides of heaven She's good, she's bad

lives of heaven She is Jekyll and Hyde 23 ο χιλιομετρο αθηνο μία εχουμε ατυχημα λεει φιλο ο κρατη το κινητό το, το οποίο τελειώνει σε 929 και λέει η Λέα, η Λεωρίδα έκτακτη κυκλοφορία. Γεμάτη λέει με έξι οδηγού που μα αποκαλούν λέει Βαλκάνιου και μα ενοχλεί. Και έχει τα απόλυτο δίκιο εδώ. Δίνουμε αγώνα κάθε φορά για τη Λέα. Πραγματικά, η, να το πούμε λοιπόν, μισή απλά ελληνικά, είναι αυτό που ακριβώ. Ε, λέει η ονομασία τη. Έκτακτη κυκλοφορία. Να συμβεί κάτι όπω τώρα το ατύχημα να περάσει από την συγκεκριμένη λωρίδα το ασθενοφόρο και να μην ενοχλήσει και να πάει γρήγορα και να πάρει να παραλάβει τους ασθενείς, τους τραυματίες, συγγνώμη, γρήγορα και μπορεί μακριά από εμά, χτυπάμε όσα ξύλα θέλετε, να είναι κάποια στιγμή ένα δικό μα άνθρωπο, εμεί οι ίδιοι που θα πρέπει να δεχτούμε αυτή την άμεση βοήθεια. Και δυστυχώ επειδή κάποιοι άλλοι ακολουθούν τη δική μα τη... τακτική, να καθυστερήσει και ίσω αυτή η καθυστέρηση να είναι μοιραία. Κλείνει λοιπόν και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα του φιλοκράτη. Ε, συνεχίζουμε με τη Μαργαρίτα Ζωγράφου. <coughs> Να τα αποτελέσματα, γι' αυτό δεν είχε έρθει η φωτεινή μου την προηγούμενη εβδομάδα. Η, η Μαργαρίτα ήταν άρρωστη. Καθώ επέστρεψε, λέει ο Κωστή, το δίδυμο βίδου ζωγράφου και με σοβαρό πάλι θέμα. Επιτέλου, αυτό το άστο δεν επεμβαίνουμε στα ξένα σπίτια πρέπει να σταματήσει για τα παιδιά να ανίσχυθαν μπροστά στην κακοποίηση από του γονεί του. Πολύ σωστά. Είναι αυτό και πάνω σε αυτό που περιγράφει πολύ ωραία γράφει ο Κωστή. Είναι και πολλέ διευθμίσει στο τελευταίο διάστημα τηλεοπτικέ που έχουν βγει που ακούει ο υποτιθέτο γείτονα άστο γιατί νιώθει, ξυστή, εδώ είναι πολύ δύσκολο να ξέρει ποια είναι τα όριά σου. Γι' αυτό μέχρι που μπορεί να φτάσει και μέχρι που μπορεί η, η, η παρέμβαση σου να έχει και αποτέλεσμα. Μίλε, μία μάνα που είναι μόνο μια γνωστό, να έχει κάνει το παιδί τη μέσω εκτόνοση. Κοινό το ξυλοφορώνει άσχημα. Τι κάνουμε, πώ τη μιλάμε. Αχ, Μίλε. Μεγάλο θέμα. Καταρχά ε, το αυτό που ειναι μονο μια γνωστο εχει κανει το παιδι τη μεσω εκτόνωσης. Κοινώ το ξυλοφορτώνει ασχημα τι κανουμε πω τη μιλαμε αχ μιλε μεγαλο θεμα καταρχα το αυτο που λεει ο Κωστής το άστος δεν επιβαίνουμε στα ξένα σπίτια, πρέπει να σταματήσει, ναι, αλλά πρέπει να σταματήσει με όρια. Πώς, ε, Χριστίνα, η παραμέληση, γιατί και αυτό είναι κακοποίηση και είναι σοβαρή, είναι το, είναι το πρώτο στάδιο η παραμέληση, έχει τα εξής χαρακτηριστικά, ας πούμε. Πρώτα απ' όλα βλέπεις ένα παιδί και αυτό πάλι πάει στους δασκάλους. Με κακή σύντηση. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ αδύνατο. Mm -hmm. Ε, διστροφικό χωρίς να υπάρχει οργανική αιτιολογία με πολύ κακή υγιεινή με ακατάλληλη ένδυση είμαι υποχρεωμένη εγώ προσωπικά με τη θέση που έχω στο σχολείο να ε, κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου σε οποιοδήποτε γονιό δω ότι αφήνει το παιδί του ή του επιτρέπει να κυκλοφορεί έτσι Να σου πω Μαργαρίτα και αν η μητέρα είναι αντιστοίχος έτσι Χριστίνα, και θεωρείται βρώμικη. παραμέληση. Κάποιος, δηλαδή, πολύ θέρω... σωστά, αλλά πρέπει να το, να το επισημάνει αυτό. Mm -hmm. Τουλάχιστον, ακόμα και αν η ίδια δεν συνειδητοποιεί σε τι κατάσταση είναι, κάποιος πρέπει να της το τονίσει ή πρέπει να της εξηγήσει διαφορετικά, δεν θα ποτέ κινητοποιηθεί και η ίδια. Ποτέ. Όταν στον άλλον δεν κρούσεις ποτέ τον κόδωνα του κινδύνου, μην περιμένεις να έχεις ένα αποτέλεσμα. Το θεωρεί δεδομένο όταν δεν ενοχληθεί κάτι, ε, το θεωρεί φυσιολογικό. Ο, οτιδήποτε κάνουμε και αφήσουμε τον άλλον, το θεωρεί ως κατακτημένο του όριο. Αυτός λοιπόν είναι ο ρόλος του καθηγητή, ο ρόλος του δασκάλου, ο ρόλος του νηπιαγωγού. Και παράλληλα ότι υπάρχει εγκατάληψη. Δεν είναι δυνατόν να πούμε το ωράριο να τελειώνει μία και τέταρτο και να έρχεται ένας γονιός κάθε μέρα δυόμιση ώρα να παίρνει το παιδί του, το οποίο να γυρίζει στα ολοήμερα ή οπουδήποτε αλλού. Είναι παράδειγμα απαράδεκτο. Και αυτό να συμβεί μία φορά είναι εντελώ φυσιολογικό. Αλλά να συμβαίνει συνέχεια δεν γίνεται, Χριστίνα. Και να συμβεί μία φορά εννοείται κατόπιν. <coughs> ε, ε ενημερώνει. Δηλαδή, έχει πάρει τηλέφωνο, έχει ενημερώσει. είναι αυτά τα πράγματα, Χριστίνα, είναι φυσιολογικά. Θα συμβούνε. Σε όλου έχουν συμβεί. Είναι αδύνατον ένα άνθρωπο να είναι πάντα στην ώρα του, κάτι θα τύχει. Τώρα ποια είναι τα όρια πάνω σε αυτό που λέει και ο Κωστής και θα συνεχίσουμε με την παραμέληση mm -hmm. και με τις άλλες μορφές που μας έχει φέρει γιατί σήμερα κύριε και κύριοι μιλάμε για την κακοποίηση των παιδιών και τις μορφές αυτής και είμαστε στην παραμέληση. Ποια είναι τα όρια μέχρι που μπορεί να παρέμβει ο γείτονα. Και πού πρέπει να κάνει, πρέπει να κάνει μάλλον καταγγελία, ποιο είναι το καθεστώ εδώ που υπάρχει ναι. και πού στην αστυνομία. Πρώτα απ' όλα ξεκινάει εκεί. Η αστυνομία όμω πρέπει να σου πω τι λένε, λέει, νομί, τουλάχιστον σε μια περίπτωση δική μα ότι πρέπει την καταγγελία να την κάνει η μάνα, ότι δέχεται το παιδί βία. Ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα ήρθε. Τώρα Ένα ένας πολύ γιος ενδιαφέρον. Λέει, αυτό που λέγαμε η ελευθερία. πριν, η κυρία Ελευθερία. Ο γιο λέει είναι ίδιο ο μπαμπάς του με πολύ βία και ο μικρός είναι θύμα όπως και εγώ. Έχω υποστεί μεγάλη βία από τους γονεί μου και στη συνέχεια από τον άνδρα μου. Πραγματικά συγκλονιστικό αυτό. Καταρχήν, η ελευθερία και μόνο το ότι το γράφει σημαίνει ότι είναι μια mm. πολύ μεγάλη από την πλευρά τη, τουλάχιστον γενναία πράξη. Ναι. Ή και τουλάχιστον όχι να γνωρίζει. Και ε, καταλαβαίνω γιατί νιώθει αδύναμη από τη μία mm. <coughs> να υποστηρίξει τον εαυτό τη, γιατί υπάρχει, συνεχίζει να είναι σε μια τέτοια κατάσταση. Γιατί ο μικρό είναι, λέει ότι το μικρό τη παιδί είναι θύμα, όπω και η ίδια, mm -hmm. και ο γιο είναι ίδιο ο μπαμπά. Έχει γίνει αυτό που λέγαμε. Στην, στην αρχή, οι συμπεριφορέ μπορεί να φτάσουν στα άκρα. Ο ένας έχει αποδεχτεί ότι είναι φορέα εξουσίας, ο μπαμπάς που χτυπάει έχει αποδεχτεί τη βία ως πρότυπο εξουσίας και ως πρότυπο μίμησης και ο άλλος ε, έχει ταυτιστεί με τη μητέρα ως πιο αδύναμος. Αυτή η γυναίκα έχει ένα τεράστιο αρνητικό συναισθηματικό φορτίο μέσα τη. Γιατί δεν είναι μόνο ότι έχει κακοποιηθεί από του γονεί τη, άρα το δέχτηκε και από τον άντρα τη, γιατί κάπου ο κακοποιημένο άνθρωπο, Χριστίνα, ε, θα, ε, τη νιώθει τη βία σαν συμπεριφορά, η οποία έχοντα γίνει επάνω του, θα ξαναγίνει. Τη νιώθει πιο φυσιολογική η κατάσταση να την εισπράξει από έναν άνθρωπο, συγκριτικά με έναν άνθρωπο ο οποίο δεν το έχει ζήσει ποτέ. Mm -hmm. Έτσι. Α πούμε, γυναίκε από, ε, από τι Αραβικέ χώρε είναι πολύ πιο πιθανόν στατιστικά να δεχτούν τη βία επάνω τους από μια γυναίκα ε, του δυτικού κόσμου που κακοποιείται λιγότερο συγκριτικά με αυτές. Ναι. Έτσι, και έχουν... το έχουν δει και πώς λειτουργεί είναι και πλέον, όχι ναι. εκεί ναι, που είπες, κρυδός, σύνδυνα, δύο, σε Ινδία, σε... Έτσι. αυτέ. όλες αυτές. Πόσο μάλλον να φτάνει στο σημείο να διαφοροποιεί τα παιδιά της, να τα διακρίνει. Ναι. Τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάει. Να Πρέπει να μιλήσει σε κάποιον τουλάχιστον να βοηθήσει τα παιδιά. Mm -hmm. Γιατί ο ένα θα είναι όπω πολύ καλά το περιέγραψε. Δηλαδή, μη, μόνη τη μίλησε. Θα είναι το θύμα και ο άλλο θα είναι ο θήτη. Mm -hmm. Και ο θήτη mm -hmm. δεν σταματάει στο σπίτι του, Χριστίνα. Ο θήτη το κάνει όπου μπορεί και όπου τον παίρνει. Για ποιο λόγο μία γυναίκα. Τώρα, κοίτα που φτάσαμε, που πήγε κουβέντα, αλλά δεν πειράζει. Ωραία κοιλάει. Ωραία, σωσαγωγικά. Γιατί η μία γυναίκα δεν φεύγει όταν κακοποιείται. Τι είναι αυτό που αισθάνεται και δεν φεύγει, δεν κλείνει την πόρτα δυνατά σε ένα σπίτι είναι πάρα πολύ παράγοντες. που έχει γνωρίσει μόνο τη βία. Νομίζω ότι φταίει, ότι τα θέλει. Νομίζω ότι φταίει την πίθη ο θήτης. άντα σε πείθει ότι φταίς εσύ. Ο έχει εξασκεί επάνω σου συμπεριφορές που προκαλούν ενοχικά συναισθήματα ότι εξαιτία σου γίνονται αυτά. Ε, κάποια στιγμή ίσω το κάνουμε και την ενδοοικογενειακή βία να δούμε πώ λειτουργούν ξεκίνημα, αυτά. Στο ξεκίνημα, αν θυμάσαι, είχαμε μιλήσει την ενδοοικογενειακή βία. <κοκοκοκ> σω στο... ήταν η πρώτη μα εκπομπή η αυτή. Η πρώτη εκπομπή ήταν η ενδοοικογενειακή βία. Κλείνει παρέμβαση. Σε ότι φτε, αλλά μετά είναι οι παράγοντε οι κοινωνικοί, είναι οι παράγοντε οι οικονομικοί, όταν ένα άνθρωπο δεν μπορεί να σταθεί, είναι ο παράγοντα παιδιά mm -hmm. που σε αναγκάζει να. Ε, ενώ όταν έχει τα παιδιά, τώρα λε: Όπα, ένα λεπτό. Εντάξει, mm. εγώ πρέπει να να δω πώ θα κάνω και πώ θα διαχειριστώ την κατάσταση, γιατί πρέπει να εξασφαλίσω την ψυχική υγεία των παιδιών. Ναι, το σκέφτεσαι έτσι. Αλλά είναι λάθο. Τελικά. Συμφωνώ. Γιατί το μόνο που πετυχαίνει είναι να κάνει μάρτυρα και κοινωνώ το παιδί σου σε τέτοιε καταστάσει. Και να να το βάζει, να τι βιώνει τι συνθήκε βία όταν μία μητέρα σε έναν δύο πατέρα μπαίνει μπροστά για να περάσει, για να μην χτυπήσει το παιδί ο πατέρας καλά κάνει πολύ καλά κάνει αλλά από την άλλη του περνά το παιδιού το μήνυμα ότι τι εμ... μάλλον τι μήνυμα περνάει στο παιδί εδώ <συσχελί> θα με πάντα πολλά εδώ. διαφορετικά μπορεί να περάσει εξαρτάται από, το τελ... από την τελική έκβαση γιατί Χριστίνα, όταν μπω μπ, εγώ μπροστά σε έναν βίο πατέρα για να μην χτυπήσει το παιδί μου και τελικά δεν τα καταφέρω, έχω περάσει το μήνυμα ότι η βία περνάει. Με ξεπέρασε, με προσπέρασε, είμαι, είναι παραπάνω από μένα. Αντιστοίχω τώρα, όταν ένα παιδί μπαίνει μπροστά για να σώσει τη μητέρα από ένα βίο πατέρα. Τι συναισθηματικό φορτίο έχει αυτό το παιδί, Για υπολόγισε, που αντί να αναλάβει, αναλαμβάνει το ρόλο τη προστασία τη μητέρα του που κανονικά ποιο είναι ο ρόλο ανάποδα. Ναι. Η αυτό μητέρα να προσπίζεται και να προστατεύει το παιδί. Είναι περιστατικά που συναντάμε σε οικογένειε όταν ναι. έχουν αυτέ τι συμπεριφορέ. Άρα για να ξέρουν όσοι τη ζουν, τι συμβαίνει και τι σημαίνει κάθε του κίνηση. Τι μήνυμα περνάει στα παιδιά. Γι' αυτό κάνουμε αυτέ τι ερωτήσει. Εγώ λέω στου γονεί να είναι πάντα προσεκτικοί στο τι δίνουν. Ακόμα και η φωνή και το να υψώσει τη φωνή σου σε σχέση με τον ή τη σύντροφό σου. Ένα τρόπο να γίνει πρότυπο είναι κι αυτό. Και ένα τρόπο, όταν τελικά το κάνει χειριστικά για να περάσει το δικό σου, βία είναι και αυτό. Όταν φωνάζει το παιδί για κάτι. Όταν φωνάζει το παιδί για κάτι, σημαίνει ότι δεν έχει άλλο τρόπο να, να σε καταλάβει κανονικά. Είναι αποδεκτό αυτό. Όχι. Σημαίνει ότι έχει. Ε, κανονικά, λεπτό, να έχει εξαντλήσει. Όμως. Ναι. Όταν φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι πρώτα πρέπει να έχει εξαντλήσει όλε τι υπόλοιπε μεθόδου. Και ότι αυτό το απαλό καμπιλάκι που θα δώσεις θα είναι η τελευταία σου προσπάθεια μόνο και μόνο όταν θεωρήσεις ότι το παιδί σου βρίσκεται σε κίνδυνο. Χωρί να θέλω πραγματικά, χωρί να θέλω να το παίξω έξυπνη ή έμπειρη, οτιδήποτε. Γιατί η εμπειρία, όταν είσαι γονιό, δεν μπορεί να πει ότι είμαι έμπειρο. Mm. συνεχώς Συνεχώ σου βγαίνουν καινούργιε συμπεριφορέ και πρέπει να διαχειριστεί καταστάσει. Μέχρι στιγμή δεν έχει υπάρξει στιγμή ε, τέτοια βία συμπεριφορά, διότι πάρα πολύ απλά και το προτείνω στου γονεί. Μιλάτε. Μιλάτε. Και όταν λέτε μα, α μπορώ να, στην απάντηση, μα αν μπορώ να κάνω αυτό, κοίτα Χριστίνα, ε, μισό λεπτό. Μονολεκτική... Γιατί στα δύο και τρία και τέσσερα, δεν μπορεί ένα παιδάκι. Δηλαδή, μην, μην νιώθουν ενοχικά οι γονείς, δεν μπορεί oh, ένα παιδάκι bravo. να καταλάβει. Μαξιστή, Οπότε, είπα. αν πάει να πλησιάσει κάτι επικίνδυνο, αυτό που κάνουμε τώρα εμεί εδώ, το απαλό σκαμπηλάκι, σίγουρα είναι αποτρεπτικό. Όχι χ, χ, συστηματική χρήση βία για να με ακούσει. Και κάτι άλλο, όταν έχει δύο και τρία παιδιά, δεν έχει την υπομονή όταν έχει ένα. Αλλά νομίζω ότι θα εκπλαγούν πάρα πολύ γονεί όταν σου λέει να το κάνω αυτό και θα... άμα πει ένα ξέρω όχι, δεν ικανοποιεί καθόλου την περιέργεια του παιδιού. Mm, και σε όταν, σχέση λοιπόν, με το θα το εκτιολογούσε πολύ καλά. Όταν πει, θα έλεγα να μην το κάνει για εκείνο και για εκείνο και για τον άλλο. Ναι, είναι πάρα πολύ κουραστικό ενδεχομένω. Γιατί θα το πει μια φορά, το πει ναι. και πέντε και δέκα. Όμω έχει αποτέλεσμα. Ε, όχι, δεν είναι, αλλά κάποιο μπορεί να σου πει ότι έχω τρία παιδιά. Να έχει, ναι, να το δεν μπορώ τώρα σε κάθε παιδί να πω ε, ο, αυτό και για εκείνο και τον άλλο λόγο. Δεν έχω το χρόνο, δεν έχω τη δύναμη. Απλώ πραγματικά θα εκπλαγούν όταν μόνο μία φορά θα χρειάζεται να το πει mm -hmm. και την επόμενη φορά δεν θα ξαναρωτήσει. Φυσικά. ή θα ξέρει ότι για κάποιο λόγο το λέει η μαμά ή ο μπαμπά. Κλείνει παρένθεση για να δείτε ότι υπάρχουν και άλλε μορφέ τέλο πάντων ε, αντιμετώπιση. Μετά είναι η σεξουαλική παραβίαση. Oh. Την οποία την έχουμε ε, πλέον αναλύσει και πολύ με τα τελευταία Δυστυχώ. Ναι. Η παιδική εργασία, η οποία. Οι Έλληνε γονεί δεν έχουν τέτοια ποσοστά. Τώρα πια όχι. Τώρα Αυτό και είπαμε όχι. νωρίτερα, ότι κάποτε στα προηγούμενα χρόνια, 50, 40, 70 mm -hmm. και όλε δεκαετία, τα παιδιά 10 ετών πήγαιναν να δουλέψουν. Θέλω να αναφέρω μία καινούρια μορφή βία, η οποία είναι η συναισθηματική, ψυχολογική, σεξουαλική κακοποίηση. Είναι μία νέα μορφή που την εισήγαγαν οι Αμερικανοί επιστήμονε. Δηλαδή? Ε, να δώσουμε παράδειγμα για να το καταλάβει ο κόσμο. Χωρίζει ένα ζευγάρι και παίρνει η μητέρα στο κρεβάτι, δεν έχει καμία σχέση με τη σεξουαλική παραβίαση, να το ξεκαθαρίσουμε, είναι σε συναισθηματικό επίπεδο. Mm. Και παίρνει η μητέρα στο κρεβάτι τον δεκάχρονο γιο τη, για να κοιμάται μαζί του, να νιώθει ασφάλεια, θεωρώντας ότι γεμίζει το κενό του συζύγου. Αυτό είναι ακίνδυνο, δεν κακοποιεί κάποιον στην ουσία με τα δεδομένα που συζητάμε και με τις πληροφορίες που έχουμε. Δηλαδή αποκλίνει από τον κλασικό μας ορισμό. Όμως τι προκαλεί. Προκαλεί συναισθηματικό ζήτημα Χριστίνα στο παιδί. Γιατί το τοποθετεί σε ένα ρόλο ο οποίος δεν του ανήκει. Τυχεία. Όχι κόρη με μητέρα. Μπράβο, τυχαία ανέφερες μητέρα ν, με γιο. Όχι, σκόπιμα. Μητέρα με γιο ή μπαμπάς με κόρη. Δηλαδή τοποθετείς κάποιον εκεί που δεν θα έπρεπε να είναι. Σε αντικατάσταση αυτού που λείπει. Αντι... Το κόρη με μητέρα δεν είναι το ίδιο. Mm -hmm. Εκεί είναι, είναι ευδιάκριτο για ποιο λόγο μπορεί να γίνεται. Ε, τον βά, δηλαδή αν έχεις ας πούμε, δύο παιδιά και προτιμάς να παίρνεις τον γιο. Όχι, έχει, έχεις ένα παιδί και έχεις την κόρη στο, στο κρεβάτι. Ας <laughs> πούμε κοιμάμαι με την κόρη μου εγώ λέμε τώρα παράδειγμα. Ε, ναι, εντάξει, εκεί κανονικά θα πρέπει να υπάρχουν... Αυτό μπορεί να συμβεί κάποιες φορές. Αλλά δεν μπορεί να συμβαίνει συνέχεια. Mm -hmm. Γιατί πρέπει να γνωρίζει το παιδί που είναι η θέση του. Θέλω να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Γιατί πάρα ε. Okay. ίσως σε μια επόμενη εκπομπή, γιατί βλέπουμε μας πιέζει ο χρόνος. Να κάνουμε, έχουμε να κάνουμε και να στο χορηγό. Θα πρέπει να την επόμενη Δευτέρα, αν δεν ολοκληρώσουμε το σημερινό, Όχι, βάλουμε βάλτε το όμως, ναι, να το βάλουμε και αυτό μαζί. Πότε και, και πώς βγάζουμε τα παιδιά από το, από το κρεβάτι μας. Ξεκινάει από όταν είναι βρέφη, Αχ, νεογέννητα. Θέμα είναι αυτό, ναι. Και απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Μα πάρα πολλοί κόσμο και όλοι, όλοι που με ρωτάνε και με συμβουλεύονται σε αυτό είναι πόσο ποια δύσκολο. Πόση, ποια mm, κόλπα. Έχουμε δοκιμάσει όλια. ποια εντό, δηλαδή τι μπορεί να σημαίνει. Ε, τι μήνυμα του περνάω όταν... Θεωρώ ότι δεν υπάρχει οικογένεια που, που να, να, μην μην αντιμετωπί... ναι, να, μην το έχει αντιμετωπίσει να μην το έχει... προβληματίσει αυτό. Συμφωνώ. Περίμενε λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μπαίνουμε στη διεθμιστική ζώνη, κυρίε και κύριοι. Έχουμε κοντά μα πάντα τα χόντο Center με το ξεχνάτε. Το καλοκαίρι είναι πρώτο πυλόν. Ο οδηγό μα για τι εξορμήσει μα στι παραλίε είναι το νέο τεύχο χόντο Center magazine, The Summer Edition. 197 σελίδε του νέου πολύχρωμου καλοκαιρινού τέφου. Όλε οι τάσει ομορφιά και τη μόδα για το καλοκαίρι με πλούσια αφιερώματα στη μορφιά, μαγιο, beachware, καθημερινή περιποίηση. μπείτε εδώ, είτε αναζητήστε το περιοδικό σε ένα κατάστημα Χοντοσέντερ στα μηνύματά σα. Η ελευθερία που μα εξομολογήθηκε νωρίτερα ότι έχει υποστηθεί από το σύζυγό τη και τα δύο τη τα παιδιά έχουν του διαφορετικού ρόλου πια. Αυτό ακριβώ λέει. Είναι όλα όσα είπατε. Φορτωμένοι ενοχέ, ο βιοπορισμό και το τι θα πει ο κόσμο. Ο Γιάννη λέει: Κάποιε φορέ έχω σηκώσει χέρι στο παιδί μου, όχι κάτι σοβαρά, αλλά μου έχει ξεφύγει σε περιπτώσει μεγάλη ένταση. Έχω μετανιώσει, δεν το έχω ξανακάνει. Με στεναχωρεί που ξέφυγα και το σκέφτομαι πολλέ φορέ. Μακάρι να μην το είχα κάνει. Εντάξει, αν δεν του προκάλεσε τόσο. Ε, ναι. Αν δεν έχει γίνει συστηματικά και αν δεν υπάρχει ένα θέμα στη λειτουργικότητα του παιδιού να αποκτήσει πρόβλημα, Εντάξει. Νομίζω Πάντως χαίρομαι πάρα μετανιώσει. πολύ που το λέει έτσι. Όλοι έχουμε μετανιώσει mm. νομίζω κάποιες φορές για το πώς έχουμε φερθεί. Ακόμα χωρίς να υπάρχει και βία τέτοια μορφή. Ακόμα και η, ένταση της φωνής όταν έχει ανέβει πάρα μα πάρα πολύ. Είναι, μας, μας δημιουργεί έτσι πολλές α, ενοχές. Και ο Αλέξης λέει πριν από 25 χρόνια σε ένα χωριό της Λαμίας... Τι έγινε, έχει και το, την τοπιολαλιά, το δεν ναι. τη χρησιμοποιήσω εγώ. Λέει, τι έγινε χθε, έδρε ο άντρα. Ε, και ο άντρα μου με δεν με έδρε κανένα ξένο. Είδε αντίληψη, <το σκοίδε> Χριστίνα, <θα> που περνάει σε <σκοίδε> Ότι είναι φυσιολογικό δηλαδή μες στο σπίτι. Να, είναι, ήταν πολύ ωραίο μήνυμα αυτό και στο είπα ότι mm. ε, ναι, ότι πόσο τελικά αποδεκτή είναι η χρήση της βίας μέσα στο ίδιο το σπίτι. Mm. Και πόσο το σχήμα το γνωσιακό, η κουλτούρα μας ε, είναι, η, είναι αποδεκτή τελικά oh. μέσα σε άτομα που, είναι, που υποτίθεται ότι έχουμε αναλάβει να τα φροντίσουμε και να τα αγαπάμε. Φίλο Ακροατή ή κρότρια που υπογράφω έλεο. Έχετε επαφή με την πραγματικότητα. Τι λέτε απαράδεκτο απαράδεκτο το να μην έχει να ντύσει καλά το παιδί μια οικογένεια. Ξέρετε πόσοι δεν έχουν να δώσουν να φάνε. Έχετε λέει πάρει χαμπάρι ότι οι γυναίκε εργάζονται πλέον σε αντίξωε συνθήκε και αν αργήσουν να πάρουν τα παιδιά από το σχολείο δεν είναι γιατί πίνουν καφέ. Δεν μιλάμε για τον αργήσιμο. Θα απαντήσω με φορά. την ίδια ακριβώ λέξη προ το <coughs> φίλο τη φίλη που είναι έλεος. Έλεος αν από αυτό που λέμε κατάλαβε εσύ μόνο αυτό. Αναγνωρίζουμε την οικονομική εννοή, τη δυσπραγία και την, το τι υπάρχει στι ζωμένε αλλά δεν είναι αυτό που συζητάμε. Όχι, καμία Απλώς, σχέση όχι αυτό. Θέλει είναι από τους φίλους ή τις φίλες που, εντάξει, Τέλος περιορισμένο ε... δυνατοτήτων θα έλεγα εγώ, όσον αφορά στην αντίληψη κάποιων θεμάτων. Χριστίνα, όταν ένα παιδί δεν τον τίνει καλά, δεν μιλάμε να τον τίνει με ρούχα καλή ποιότητα. έτσι. Δίνεις, και που το απαντήσαμε και που διαβάσαμε το μήνυμα πολύ ήταν. Λοιπόν, τελειώσαμε κυρία μου. Συνεχίζουμε. Την επόμενη εβδομάδα και βάλει σε παρακαλώ στην ατζέντα και το πότε θα φύγει το παιδί από, από το, το, κρεβάτι. κρεβάτι. <laughs> λοιπόν, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ Καλό μήνα ειλίες σε όλου. Καλό μήνα σε όλου. Χόντο Center, εδώ είμαστε πάντα. Greek lovers στα Χόντο Center. Αναζητήστε του ψηφιακού διαγωνισμού στο σελίδα Χόντο Κάθε εβδομάδα θα κληρώνονται απίθανα δώρα μορφές από τι αγαπημένε σα ελληνικέ εταιρείε που υποστηρίζουν το φέρμα Greek lovers. Απιβήτα, κορέστρε, line 17 και radiant. Αυτά τα λίγα. Για χαρά. μια πολύ μεγάλη και πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Είχαμε πει όμως ότι στα προσεγώ θα πρέπει να βάλουμε και το κοιμόμαστε με τα παιδιά στο κρεβάτι. Ναι. Ή μητέρα με την κόρη, τη μητέρα με το γιο, ή καμιά φορά και ο μπαμπά. Μπορεί να είναι και όλοι μαζί στο κρεβάτι. Από καθαρά αγάπη το βλέπουμε εμεί, τοργή το βλέπουμε εμεί, τρεφερότητα το βλέπουμε εμεί. Κάνουμε καλό ή κάνουμε κακό στα παιδιά. Αυτό είναι ένα τεράστιο ερώτημα που δεν υπάρχει γονιό που να μην το έχει ρωτήσει. Και να μην το έχει κάνει, ε! Και να μην το έχει κάνει, ναι, φυσικά. Ε, να τελειώσουμε λίγο την ενότητα του παραμελημένου ή κακοποιημένου παιδιού με όλη αυτή την ενότητα που ξεκινήσαμε και θα μπούμε, Χριστίνα, και σε αυτό ακριβώς. Ωραία, ωραία. Στο διάστημα, να πω εγώ κάτι. Ναι, ναι. Μια και νωρίτερα πήγαμε Κρήτη με, τα βοήθη, με τη βοήθεια του Γιάννη Μεγαλακάκη. Δίνουμε σήμερα με τα Blue Star Face, μας ταξιστεύουνε στα καλύτερα μέρη, άνετα, πάμε Blue Star Ferries, πάμε Ηράκλειο Κρήτης. Ποιο θέλει να πάει διακοπέ στην Κρήτη, εκτό όμω από την περίοδο 24 um, Ιουλίου με 28 και Αυγούστου 2, 10, 38, 0, 170 174 για την Κρήτη ταξιδεύουμε πάντα με τα Blue Star Ferries Συνεχίζουμε κυρία μου Ωραία Λοιπόν, ε, είχαμε κόψει, είχε τελειώσει η εκπομπή, πάνω εκεί που θα ξεκινούσαμε να μιλούσαμε για το ποια είναι τα χαρακτηριστικά της συμπεριφορά ενός παιδιού που είναι παραπελημένο ή κακοποιημένο. Mm -hmm. <coughs> Αυτό το παιδί ε, είναι φανερό ότι δυσκολεύεται να επενδύσει στις σχέσεις του με τους ενήλικους. Ναι. έχει μία έτσι δυσπραγία, μία δυσκολία να διαχειριστεί μια σχέση με τον ενήλικο και γιατί αυτό Χριστίνα, γιατί απλά δεν τον εμπιστεύεται. Ναι. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Όταν δεν εμπιστεύεσαι κάποιον, γενικεύεις μετά και λες ότι δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ γιατί θα με προδώσει, θα με αδειάσει να το πούμε έτσι. Δεν θα με καλύψει, δεν θα με υποστηρίξει. Mm -hmm. Δεν θα είναι κοντά μου όταν θα τον χρειαστώ ή θα μου κάνει κακό. Υπάρχει υποψία ή καχυποψία ή επιφυλακτικότητα, πολλά ανάμεικτα συναισθήματα. Τους του γονεί του του φοβάται. Ακριβώς επειδή από εκεί προέρχεται η παραμέληση κακοποίηση και κάποια στιγμή μεγαλώντας το γνωρίζει. Τώρα, ε, στο σπίτι του δυσκολεύεται να επιστρέφει και μερικές φορές φοβάται και να επιστρέφει που είναι συνέστημα πολύ φυσιολογικό. Και οποίο... ανάλογο προ την κατάστασή του. Το οποίο μπορεί να γίνει αντιληπτό αυτό από τον δάσκαλο, τον εκπαιδευτικό. Το καταλαβαίνει. Από τον εκπαιδευτικό δεν μπορεί να γίνει, αλλά μπορεί να γίνει πρώτα απ' όλα από τον γονιό. Βέβαια θα μου πει, εδώ είναι τεράστιο ερώτημα. Εδώ δεν είναι. Όταν φτάσει. Σε σημείο... δεν είναι εκπαιδευτικό, γιατί ο γονιό τώρα. Mm -hmm. Χριστίνα δεν είναι δυνατόν. Αν κάποιο φύγει από το σχολείο στι 2 η ώρα και φτάσει στο σπίτι του στι 4 στις στι 5. Ε, αυτό σημαίνει ότι γυρίζει άσκοπα προκειμένου ε, να ποιμηκύνει το χρόνο που θα είναι εκτός του περιβάλλοντος που είναι αγχογόνο και ψυχοπιεστικό. Και Θέλει αυτό... να είναι μακριά από το σπίτι που τον, τον βασανίζει. Και αυτό Ο... το γυρίζει άσκοπα να σας ξέρει που γυρίζει, ναι. έτσι. Ναι, δηλαδή δεν μπορούμε να φανταστούμε τι κίνδυνους προκαλούμε στα παιδιά μας με τέτοιες συμπεριφορέ. Είναι πολύ δηλαδή επικίνδυνο α, μια συμπεριφορά δική μας να φέρει πολλές άλλες άσχημες συμπεριφορές στα παιδιά. Mm -hmm. ε, Εκεί λοιπόν που γυρίζει, <coughs> μπορεί να νιώσει την ανάγκη να προσχοληθεί σε άτομα τα οποία είναι άγνωστα. Και εκεί πάλι μπαίνει ένας παράγοντας κινδύνου. Γιατί το άτομο το οποίο δεν έχει καλή σχέση με τους γονείς του, κάνει προσκολήσεις σε άτομα άγνωστα. Φτιάχνει και, και είναι... ψάχνει η Χριστίνα μαμάδες και αυτό το έχω δει και σε μεγάλα άτομα. Έτσι. Ε, επιλέγει άτομα ηλικία περίπου ίσης πάνω κάτω με τον γονιό του γιατί εκεί... Ίσης μεγαλύτερης, ε, μικρότερης, είναι όποιο αυτό που... άτομο μπορεί εκείνη τη στιγμή να προσεγγίσει και να το κάνει να νιώσει καλά. Μεγάλο κίνδυνο αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει όχι μόνο σε ένα παιδί 12, 13, 14 χρονών, αλλά μπορεί να γίνει και σαν έναν ενήλικο. Ο οποίο έχει μια διαταραγμένη σχέση με τον γονιό του και αναζητά υποκατάστατο αλλού. Mm. <coughs> σε πολλέ φορέ. Δηλαδή, που θα υποκαταστήσουν τη μαμά ή τον μπαμπά. Να σου φέρουμε νεράκι Όχι, να okay. μου εντάξει. Mm. Ε, πολλέ φορέ επίση τώρα το τραβάω λιγάκι και το πάω λίγο παραπέρα. Οι επιλογέ συντρόφων έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο. Έτσι. Και αυτό, ναι. Ακαθαρά... Προσπαθώντα να ξεφύγω από ένα περιβάλλον το οποίο ήταν απορριπτικό, επικίνδυνο, βίαιο, ψυχοποιηστικό. Mm. Mm. Αναζητώ ένα σύντροφο να μπω μέσα σε νέους κόλπους, ας πούμε, συναισθηματικούς, να ξεφύγω από αυτό που ζούσα. Mm -hmm. Και βέβαια μπορεί να κάνω και ένα τραγικό λάθος και εκεί, έτσι. Ε, δυστυχώς. Λογικά. Τώρα, ε, ένα τέτοιο παιδί, λόγω όλου του πακέτου αυτού, έχει μία αυτοεκτίμηση η οποία είναι πολύ χαμηλή. Και μία αυτοεικόνα η οποία εκτός του ότι είναι μπερδεμένη, είναι και λάθος. Δηλαδή, δεν σέβεται... Μπορεί να μην σεβαστεί τον εαυτό του γιατί δεν τον έχουν μάθει να σέβεται. Γιατί αν δεν σε σεβαστεί ο γονιό σου ίδιο, δεν μπορεί να αποκτήσει αυτοεκτίμηση, αυτοσεβασμό και αυτοεικόν. Αυτά είναι ε, καταστάσει αλληλένδετε που αλληλεπιδράει μία με την άλλη. Η πρώτη εικόνα που έχουμε εκτίμηση είναι από αυτή που βλέπουμε στα μάτια των γονιών μα και δει mm -hmm. τη μητέρα. Έ, ε, βέβαια. Ο καθρέφτη μα είναι αυτή. Όπω δηλαδή μα αντιμετωπίζει η μητέρα μα. Ε, αντιμετωπίζουμε πλέον και εμείς τον εαυτό μας, Χριστίνα. Είναι, δηλαδή, αν έχω μεγαλώσει με αυτοπεποίθηση, με αυτοεκτίμηση, με αυτοσεβασμό και με μια δομημένη αυτοεικόνα σωστή και θετική, είναι για ποιον λόγο. Γιατί και μόνο γιατί με έχουν αποδεχτεί εκεί που πρέπει να με αποδεχτούν. Ο πρώτος μας πυρήνας είναι η οικογένεια αν δεν σε αποδεχτούν οι δικοί σου άνθρωποι, πώ θα σε αποδεχτούν οι ξένοι. Αυτό όμω έχει να κάνει με μια αποδοχή, είναι μια λογική και μια νοοτροπία που έχουν οι γονεί, γιατί κουβαλάνε τα δικά του τραύματα, δηλαδή. Οι γονεί μπορούν να το κάνουν χωρίς να το καταλαβαίνουν. Απλά το κόστο είναι όλο των παιδιών. Πηγαίνει όλο πάνω στα παιδιά. Δηλαδή, α, μπορεί εγώ πούμε, να πω ότι Μα, η συμμαθήτρια σου είναι πολύ καλύτερη από σένα, διαβάζει περισσότερο, προσέχει περισσότερο το σώμα της, τη διατροφή της, ε, είναι πιο έξυπνη, πιο ετοιμόλογη. Εσύ mm. πώς. Mm. Εκείνη το σκότωσε το παιδί. Βέβαια. Εκείνη τη στιγμή. Καλά, δεν είναι κακοποίηση αυτό το πράγμα. Όχι, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό έχει να κάνει με τον αυτοσεβασμό και την εκτίμηση <coughs> και το <coughs> αλλά... Πώς το... Χριστίνα, όταν αυτό το πράγμα γίνεται σε, τακτή, σε τακτά διαστήματα και σε, ε, πάγια, σε πάγιο χρόνο, δεν έχει αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση στο παιδί. Είναι, ε, γίνεται εκποποίηση ψυχολογική, ψυχοσυναισθηματική. Α. Φτάνουμε mm. σε ένα σημείο όταν κάτι γίνεται συνέχεια. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λέμε πάντα, το συνέχεια. Το πόσο δηλαδή συνεχίζεται μια κατάσταση, το να γίνει μία ή δύο φορές εντάξει και να αναστραφεί. Αλλά όταν κάτι είναι μια μόνιμη κατάσταση, είναι πλέον μία σχέση... Που αναπτύσσεται και είναι τέτοια και αύριο μεθαύριο το άτομο αυτό, όταν θα ενηλικιωθεί, θα την περάσει στου ανθρώπου που είναι γύρω του. Θα μάθει να κρίνει ακόμα και το σύντροφό του. Φυσικά και το παιδί του, γιατί θα περάσει όλη αυτή τη βιωματική σχέση που είχε με τα συγκεκριμένα συναισθήματα που προέρχονταν από του γονεί του μέσα στα παιδιά του. Δεν θέλει πάρα πολύ να γίνει αυτό. Βγάζουμε τι μαμάδε μα. Όσα και να ξέρουμε, όσα και να έχουμε μάθει, θα έρθει η στιγμή που όταν πιεστούμε θα βγάλουμε από μέσα τι μαμάδε μα. Ε... Πρόχειρο, χοντρά το λέω τώρα αυτό, Έτσι. Αληθινό Αλλά όμως. ισχύει, είναι πολύ αληθινό. αληθινό Εμεί θα μπούμε στη θεατρική ζώνη τώρα γιατί κλείσαμε το Εμμύωρο. Φίλη μου είχε πει, με αφορμή ένα δικό τη περιστατικό. Τη έκανε μια παρατήρηση η μητέρα τη και γυρνάει και τη λέει: Τώρα μιλά εσύ ή η μαμά σου. Πολύ σωστά. Η κόρη στη μαμά, λέγοντα τη, μιλά εσύ τώρα ή η μαμά σου, γιατί κουβαλούσε η μαμά από τη δική τη τη μαμά τα τραύματα. Βέβαια και η κόρη α. κάποια στιγμή μπορεί να βγάλει αυτό το ίδιο. Σαφώ. Και ο σκοπό είναι αυτά να τα προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε και να τα ξεπεράσουμε. Μπαίνουμε στη ρυθμιστική ζώνη, κυρίε και κύριοι. Τα Χόντο Center είναι εδώ κοντά μα, μην το ξεχνάτε αυτό. Χόντο Center για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά έχουν τον Greek Lovers, αυτό το θεσμό που είναι στην ουσία events πολλά με μουσική και καλοκαιρινή διάθεση και προώθηση κυρίω των ελληνικών προϊόντων. Επιστρέφουμε μετά του τίτλου των ειδήσεων. Is that what devils do? Took it so long? Where all your fools gone? I shook the angel and yeah. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Feel with all the strength I find, There's nothing I can't do. και με καινούργιε μουσικέ επιλογέ, σχετικά τουλάχιστον για εσά το κοινό το δικό μα. Εξαιρετικέ πάντα από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τι έχουμε άλλο. Εμεί εδώ τώρα θα συνεχίσουμε να λέμε <laughs> τα χαρακτηριστικά τη συμπεριφορά του κακοποιημένου του παιδιού. Ε, είπαμε πριν ότι δεν εμπιστεύεται του ενηλίκου. Ε, ούτε και τους του συνομιλίκου του όμω. Και δυσκολεύεται γενικά να κάνει ε, συναναστροφέ με, με οποιονδήποτε άνθρωπο. Δηλαδή, είναι ένα άτομο κλειστό. Είναι ένα άτομο που είναι πυθύνιο, είναι παθητικό, είναι αποσυρμένο, έχει αυτό το παγωμένο βλέμμα. Θέλει μία. Α, α, κάνει μία αποστροφή. Δηλαδή, δεν θέλει πολύ τον κόσμο γιατί δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί. Εάν του δοθεί αγκαλιά, εάν δει ότι κάποιο ενδιαφέρεται πραγματικά γι' αυτό. Χριστίνα είναι ρίσκα όλα αυτά. Μεγάλα. Γιατί ένα τέτοιο άτομο, επειδή έχει αυτό σαν μοντέλο επικοινωνία, από τη μία πλευρά, αυτή είναι η μία δηλαδή όψη, ότι μπορεί να είναι α, παθητικό και αποσυρμένο, αλλά από την άλλη, όταν θα βρεθεί σε μια κατάσταση που θα έχει το ίδιο το πάνω χέρι, δεν ξέρουμε πώ μπορεί να αντιδράσει. Μπορεί να εφαρμόσει αυτό το μοντέλο που ξέρει στην καθημερινότητά του. Ένα τέτοιο δηλαδή άτομο, σίγουρα μπορεί να νιώσει τη θεραπεία μέσα από την αγκαλιά μέσα από την καλοσύνη, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει όταν θα βρεθεί σε ψυχοπιεστικά γεγονότα. Που μπορεί να μην έχει σημάδια ότι η συμπεριφορά σε εννοώ ότι μέχρι να ζοριστεί και να κάνει κάτι. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή να φτάσει σε ένα σημείο που να μην ξέρεις πώς θα αντιδράσει. Και, ένα... και να πεις έπεσε από τα σύννεφα. Mm, και αυτό συνήθως σαν τέτοια... mm. Δηλαδή λες ας πούμε αυτός έχει κακοποιηθεί από την οικογένειά του, έχει τα θέματα του. Ναι, σίγουρα ε, δεν θα το κάνει. Δεν θέλει ο ίδιος συνειδητά να το κάνει στους άλλους. Πώς θα αντιδράσει όμως όταν βρεθεί ο ίδιος να έχει την εξουσία, να έχει το πάνω χέρι, να έχει τη δύναμη και να μπορεί να το κάνει σε άλλου. Θα κρατηθεί, ναι ή όχι. Yeah. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Και εδώ εγώ δεν μιλάω από το μυαλό μου. Ε, μιλάνε τα νούμερα, μιλάνε οι στατιστικέ. Στου mm -hmm. θήτε, mm -hmm. η πλειοψηφία εγω είναι άτομα που έχουν κακοποιηθεί και οι ίδιοι στο παρελθόν του. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αναλογικά. Υ υπάρχει περίπτωση, Μαργαρίτα, ένα παιδί το οποίο είναι παραμελημένο. Mm -hmm. Παραμελημένο. Παραμελημένο. Ζει σε ένα σπίτι το οποίο δεν υπάρχει ενδιαφέρον από του γονεί. Ο πατέρα χτυπάει τη μητέρα, δεν έχει δεχτεί βία. Το ίδιο. Το ίδιο. <laughs> ε, την έχει δει. Χριστίνα από το να... και το να τη δείς. είναι σαν να τη δέχεσαι. Δεν ο, είναι το ίδιο ο, να τη δέχεσαι. Δεν δε, δε δε διαφωνούμε καθόλου. Υπάρχει περίπτωση στην πορεία τη ζωή του όμω να αλλάξει, να του γυρίσει εντελώ και να κάνει μια ε, ε, ζωή α, που, αυτή που δεν έζησε. Και να γίνω καλύτερο, να το Όσο και να το επιθυμεί. Στο, ε, στο σίγουρα το επιθυμεί και μπορεί να το πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Απλά είναι αυτό που σου είπα πριν. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πώ θα αντιδράσει όταν θα βρεθεί σε, σε, σε καταστάσει που θα πιεστεί πάρα πολύ, που θα κρασάρει ο ψυχισμό του, που θα βρεθεί σε γεγονότα που θα είναι πιεστικά, που θα βρεθεί σε καταστάσει δύσκολε. Mm. Τι θα γίνει, α πούμε, μετά από έναν πολύ μεγάλο καυγά, μετά από μια απώλεια, μετά από μια διαμάχη, μετά από κάτι αντιδιεκδίκηση. Τι θα γίνει. Ναι. Ναι. Και αυτά στην ανήλικη ζωή και ενδεχομένως αυτά τα που κουβαλάει μετά να τα πάει στο παιδί του και άντε πάλι ένας φαύλος κύκλος. Και ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό ότι ε, η συναισθηματική τους ανάπτυξη των ατόμων αυτών και η κοινωνική τους προσαρμογή είναι μειωμένη. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος μεγαλώνει με τέτοιες παραστάσεις και με τέτοια βιώματα σίγουρα Αντιμετωπίζει τη ζωή με διαφορετικό τρόπο. Mm. Δεν τη αντιμετωπίζεις αθώα, έστω και τα πρώτα χρόνια. Πώ αθώα, πώ γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται. Δηλαδή, έστω και αυτά τα χρόνια τη αθωότητα, η αθωότητα αρχίζει να χάνεται από πολύ νωρί. Γιατί μαθαίνει, από τη μία μπορεί να, είναι, να έχει τη συμπεριφορά τη απόσυρσης, τη κοινωνική και συναισθηματικής απόσυρσης, αλλά από την άλλη μαθαίνει ότι πρέπει να είμαι πάντα έτοιμο. Έτοιμος γιατί κάποιο για θα μου κάνει κάτι. Είναι σε άμυνα, ναι. η οποία άμυνα βεβαίω μπορεί να, Έτσι. άνετα, όπω λέμε, να εξελιχθεί σε επίθεση. Σε επίθεση όταν θα νιώσει ότι πιέζεται, όταν θα νιώσει ότι πρέπει να διεκδικήσει κάτι, γιατί αυτό τον τρόπο ξέρει. Mm. Είναι καθαρά γνωσιακό το θέμα. Δηλαδή από τη στιγμή που γνωρίζει ότι παίρνω με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν θα πάρει. Και με αυτόν η θα διεκδικήσει. απόρριψη από του γονεί νομίζω δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα άλλο πρόσωπο, έστω και αν υπάρχει μία γιαγιά ή ένα παππού που δείχνουν πολύ μεγάλη αγάπη και τρυφερότητα. Όταν υπάρχει μια γενναία αντιστάθμιση από παππούδε και γιαγιάδε, mm -hmm. δεν είναι τόσο άσχημη η κατάσταση. Mm -hmm. Όταν υπάρχουν άνθρωποι, δηλαδή τα πρόσωπα αναφορά που θα αντικαταστήσουν του γονεί, υπάρχουν περιπτώσει που οι γονεί ε, <coughs> έξω και μακριά μπορεί να μην είναι στη ζωή. <coughs> μπορεί να είναι μακριά ή να δουλεύουν. Όταν υπάρχει πρόσωπο το οποίο <coughs> από πίσω βοηθάει στο να μεγαλώσει παιδί και είναι πρόσωπο αναφοράς, δεν είναι άσχημη η κατάσταση. Εξαρτάται το πρόσωπο αυτό, τι άνθρωπο είναι. Αν θα πλησιάζει το παιδί με αγάπη, αν θα πλησιάζει το παιδί με διάθεση να του μάθει πράγματα και να του δώσει αξίε, ναι. να το γεμίσει με συναισθήματα. Εκείνη δηλαδή. Όλο το σημαντικό τη υπόθεση. Το τι θα δώσουν στο παιδί. Και γι' αυτό δίνω τόσο μεγάλη αξία στου εκπαιδευτικού και σε όλα τα πρόσωπα που έχουν σχέση με τη φροντίδα του παιδιού Χριστίνα. Γιατί συμβάλλουν στην ανάπτυξη τη προσωπικότητά του και δεν είναι αυτή η τυπική έννοια. Όταν, ε, όταν είναι το παιδί μα με κάποιον, παίρνει στοιχεία από αυτόν. Εδώ, μια τάξη. Βλέπει τάξει μέσα σε ένα σχολείο και έχει, α πούμε, δύο τρίτε. Και τα παιδιά είναι διαφορετικά. Γιατί τα παιδιά τη μία τρίτη τάξη από τα παιδιά τη άλλη, του ενό τμήματο από το άλλο. Γιατί? Γιατί τα παιδιά μοιάζουν στο δάσκαλο που τα μεγαλώνει, που τα μεγαλώνει, που τα διδάσκει. Οπουδήποτε μπαίνει η σφραγίδα του δασκάλου και η σφραγίδα του γονιού, αυτή φαίνεται καθαρά στου ανθρώπου που είναι γύρω. Μαργαρίτα Ζωγράφου, ψυχολόγο ψυχοθεραπεύτρια. Μιλάμε κυρίε και κύριοι για την κακοποίηση και την παραμέληση των παιδιών. Μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα είναι το δεύτερο μέρο τη. Δεν ξέρω αν, Μαργαρίτα μου, το κλείσαμε έστω όσο μπορούμε να mm -hmm. κλείσουμε. Για να, για να περάσουμε mm -hmm. στο επόμενο τέταρτο. Ναι, θα βέβαια. Να κλείσουμε γονεί, παιδιά, κρεβάτι. Θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλα. Χριστίνα, όπω το στο κρεβάτι. Ε, εννοώ τα παιδιά το βράδυ δηλαδή, στο, <laughs> στο κρεβάτι μα, βρέ. <laughs> Λοιπόν. λοιπόν. Όταν μπλέκουμε γυναίκε, τι γίνεται. <coughs> λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο. Θα πούμε κι άλλα πια για αυτό το ναι. κομμάτι. Στη συνέχεια, κυρίε και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Συγχαρητήρια, έχετε κυρία Ζωγράφο, από ακροατέ για την προσφορά και για αυτό που κάνουμε. Κάνετε εσεί μέσα από αυτό το ραδιόφωνο. Μαζή, αν δεν βρεθούν φωτεινοί, λέει, mm -hmm. Αν δεν βρεθούν τρόποι να ο γονιό με το παιδί, θα πολλαπλασιαστούν τα θέματα. Um, πολύ σωστέ οι παρατηρήσει, λέει ο φίλο που υπογράφει ο Χρειάζεται να λύνονται τα θέματα μέσα στην οικογένεια, στο παιδί να μην χρειάζεται να ψάχνει αλλού για διέξοδο. Και ο Αντώνη λέει: Γεια σα, υπάρχει διαγωνισμό για ρόδο. Όχι, Ρε Αντωνάκο, σήμερα είχα μόνο για Κρήτη, αλλά είμαι σίγουρο ότι κάποια στιγμή και η ρόδο θα έρθει. Να είσαι εδώ, stay tuned, που λέμε σε τα ελληνικά. Πάμε λοιπόν στο θέμα αυτό που μας το ζητήσατε εσείς. Τι γίνεται, τι σημαίνει έχω το παιδί μου στο κρεβάτι μαζί μου γιατί νιώθω ασφάλεια, γιατί ο μπαμπάς ταξιδεύει, γιατί χώρισα με τον μπαμπά, γιατί ο μπαμπάς έχει πεθάνει. Ένα παράδειγμα. Ή ο μπαμπάς ζει και δεν θέλω, θέλω να διάστημα προσαρμογή, α κάτσε ο μπαμπάς στον καναπέ. Χριστίνα, η παραμονή ενό παιδιού στο κρεβάτι μπορεί να ξεκινήσει για έναν απλό λόγο. Γιατί το παιδί μπορεί να κλαίει, γιατί το παιδί μπορεί να νιώθει δυσάρεστα, γιατί το παιδί μπορεί να είναι άρρωστο. Ή μπορεί να φοβάται. Ή μπορεί να φοβάται. Οπότε, σαν λύση, θεωρούν οι γονεί, και όχι άδικα οι άνθρωποι, ότι θα έπρεπε να το φέρουν στο κρεβάτι για να νιώσει ασφάλεια. Εκείνη τη στιγμή, η πρώτη διασύνδεση γίνεται το πρώτο λάθος. Γιατί και το ίδιο το παιδί νιώθει και καταλαβαίνει ότι για να με πάρουν και να με φέρουν στον χώρο αυτό σημαίνει ακριβώ ότι είναι χώρο που νιώθω ασφάλεια. Ή εκ των πραγμάτων, εδώ κινδυνεύω. Αυτό ναι, με στο, παίρνουν, δικό το κρεβάτι, στο δικό μου το κρεβάτι, ναι, δεν είμαι ασφαλή. Είναι, είναι, ναι. είναι δικαιολογημένο ο φόβο μου και όποτε πηγαίνω εκεί, λύνω το πρόβλημά μου. Δηλαδή, νιώθω ασφαλή. Οπότε, κάθε φορά που θα επιστρέφει στο κρεβάτι του, θα επιστρέφει με γκρίνια και δυσαρέσκεια, γιατί δεν θα θέλει να είναι σε έναν χώρο που και οι ίδιοι γονεί του δεν τον θεωρούν και δεν τον πιστοποιούν ω ασφαλή. Τι σημαίνει σε παίρνω ε, από εκεί και σε βάζω εδώ. Σίγουρα είναι μια εύκολη λύση για το γονιό να είναι το παιδί μαζί, αλλά στο τέλος κατά τα είναι δυσάρεστη. Γιατί το κρεβάτι ανήκει στους γονείς ή στο γονιό αν είναι μόνος του, mm -hmm. οι mm -hmm. Δεν είναι κοινό τη οικογένεια, δεν είναι οικογενειακό και κοινό κρεβάτι. Υπάρχει ένα, θα πριν προχωρήσουμε τη συζήτηση, υπάρχει κάποια ηλικία μέχρι την οποία τέλος πάντων... Πάει στα κομμάτια, μπορεί το παιδί να είναι και να κοιμάται με το στο κρεβάτο γονιό. Ε, Χριστίνα, μέχρι στο γο... κρεβάτο γονιό δεν πρέπει ποτέ να κοιμάται το παιδί. Όταν είναι και οι δύο εννοεί πάνω. Γενικά και ο ένα ναι, ναι, ναι. Επειδή λένε ξέρει, 40 ημέρε στο δωμάτιο. μέσα. Η... Α, εννοεί την κούνια. Ναι. Στην κούν... ναι, εκεί μπορεί να μείνει ένα διάστημα μέχρι και 5-6 μήνε. Και χρόνο μπορεί να κάνει να μείνει. Και το λέω αυτό όχι μόνο ω ψυχολόγο και διδάκτορα, αλλά το λέω και ω παιδαγωγό που έχω σπουδάσει. Παιδαγωγικά, γιατί υπάρχει μία σχέση που δομείται καλύτερα. Ε, να υπάρχει δηλαδή η συναισθηματική ασφάλεια του βρέφου. Πρόσεξε, Χριστίνα, του βρέφου. Από εκεί και πέρα, όταν ξεφύγουμε από μία ηλικία. Ε, και μετά, το παιδί πρέπει να τοποθετείται στο δικό του το χώρο. Ποια είναι αυτή η ηλικία, από Α, το ενό. Ναι, και μετά μπορεί να τοποθετηθεί σε δικό του δωμάτιο. Με φυσικά την επίβλεψη πάντα των γονιών του. Ναι. Ο, η μητέρα δεν σταματάει ποτέ να σηκώνεται το βράδυ, να κοιτάει το παιδί τη αν είναι καλά αυτό, ή ο Απλά ε, υπάρχουν κάποιες, κάποιες σταθμοί στη ζωή του παιδιού, όπου το παιδί νιώθει καλύτερα. Στον 1,5 χρόνο, μέχρι, τον, μέχρι τους 18 μήνες, ε, ο, ολοκληρώνεται το άγχος του αποχωρισμού. Αυτό δηλαδή που νιώθει το παιδί, ότι ε, φοβάται όταν φεύγουν οι γονείς του και τους αποχωρίζεται. Μέχρι άντε και τον 1,5 χρόνο θα μπορούσε γενικά να τραβηχτεί όλη αυτή η ιστορία για να μην ρισκάρουμε το κομμάτι του άγχους. Θα σου λέγω περιπτώσεις γιατί μου έχουν ε, μιλήσει, ήδη έχουμε, ναι. έχουμε είδη, παραδείγματα ανθρώπων που ζουν και βιώνουν. Ας πούμε ένας φίλος σήμερα, ένας κύριος μου πήρε τηλέφωνο μου λέει η, η μητέρα κοιμάται με το παιδί στο κρεβάτι και έχει τον σύζυγο στον καναπέ. Τι σημαίνει αυτό؟ ε, Σε ποιου δημιουργεί τι αυτό, τραύματα και τι προβλήματα. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι η ίδια με κάποιον τρόπο θέλει να απομακρύνει το σύζυγο και γεμίζει τη θέση με το παιδί τη. Mm -hmm. Άρα αυτό δείχνει τη δύσκολη σχέση, τη δυσκολία στη σχέση που ενδεχομένω υπάρχει μεταξύ των δύο συντρόφων. Αυτό σημαίνει ότι έχει φύγει και έχει μπει κάποιο άλλο που αυτή τη στιγμή υποκαθιστά το πλαίσιο, το, το χώρο. Την προηγούμενη στο εβδομάδα θυμάμαι ότι μου έλεγε. Ε, ότι έχει σημασία το φίλο του παιδιού. δηλαδή Ναι, είναι επειδή πιο... το συνδέσαμε είναι... με τον καινούριο Αμερικανικό όρο ναι. τη ψυχολογική κακοποίηση. Είναι αυτό έτσι. συναισθηματική ψυχολογική σεξουαλική κακοποίηση είναι ένα καινούριο όρο που μα έχει έρθει από την Αμερική αυτό. Και ε, ε, σχετίζεται με την παραμονή του παιδιού στο κρεβάτι και την υποκατάσταση του συζύγου ή τη συζύγου που λείπει με το παιδί. Σε ρωτάω, γιατί είναι άλλη, άλλο το μήνυμα από ό,τι κατάλαβα που περνάει και παίρνει το παιδί όταν είναι αγόρι και κοιμάται mm -hmm. με, ναι. με τη μαμά και όταν είναι κοριτσίκι και κοιμάται με τη μαμά. Ειδικά από μια ηλικία που είναι οργανωμένη ε, η σκέψη. Γιατί τα πρώτα χρόνια του παιδιού, μέχρι δυόμιση, τα πρώτα δυόμιση έτη χριστίνα, η νοημοσύνη είναι πραξιακή. Βασίζεται και αισθησιοκινητική. Βασίζεται δηλαδή σε αυτά που το παιδί μπορεί να μάθει μέσα από την πράξη και μέσα από τις αισθήσει του. Mm -hmm. Έτσι. Οπότε το παιδί μαθαίνει μέσα από εκεί. μετά τις, τις επόμενες ηλικίε, από τα 3, 4, 4,5... Η νοημοσύνη διαφοροποιείται, αρχίζει το παιδί να καταλαβαίνει περισσότερο. Από τα πέντε πλέον που η σκέψη γίνεται διαστητική και οργανώνεται κανονικά, από εκεί και πέρα έχουμε, ε, μπορεί το παιδί να αξιολογήσει μια κατάσταση σωστά. Θα μου πεις όμως τι, τα όρια δεν πρέπει να μπουνε. Τώρα θα σου κάνω εγώ. Πε μου, πώ βάζουμε τα όρια, γιατί σου έχω μια δύσκολη περίπτωση. Αυτό είναι το κρεβάτι του, του μπαμπά, τη μαμά, το δικό μα το κρεβάτι. Δεν το εκλάβει δε δε το, το το... ω ο... απόρριψη, δεν με θέλουνε. Όχι. Πρόσεχε να δει τι γίνεται. Για να γίνει το κρεβάτι αυτό ω τόπο, ε, mm -hmm. ω τόπο ο οποίο ε, γίνονται. Κοιμούνται όλοι μαζί εκεί, σημαίνει ότι τον έχουν, το έχουν το παιδί, τον ή την έχουν φέρει οι ίδιοι γονεί εκεί. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό, ότι εγώ σου θεωρώ το κρεβάτι ότι είναι ένα, ένα σημείο, ένα χώρο, ο οποίο μπορεί να έρχεσαι να κοιμάσαι και να νιώθεις ασφαλή, να περνά καλά και να μοιράζεσαι το χρόνο μαζί μα. Δύο χαλαρά μηνύματα ναι. και ένα σοβαρό. Το σοβαρό έχει, τα χαλαρά έχει να κάνει ο ένα μπαμπά, λέει: Καναπέ, αγάπη μου, μία από τα ίδια. Επειδή όμω τρώω ξύλο το βράδυ από το μικρό. Προφανώ θα είναι στο, ναι. στο, κρεβάτι όλοι μαζί. Ένα άλλο φίλο λέει: ο, Που είπαμε ότι ο σύζυγο κοιμάται στον καναπέ, σημαίνει απλά ότι βρήκε την ησυχία του. <laughs> Πάμε τώρα στα σοβαρά. Έχω λέει ένα γιο 9 ετών, Τετάρτη Δημοτικού. Καρκινοπαθή εγώ, πριν δύο χρόνια νόσησε και η μητέρα του. Τα τελευταία τρία χρόνια κοιμάται με τη μητέρα του, κοιμάται στο δωμάτιό του και ξυπνάει το βράδυ και έρχεται για να κοιμηθεί μαζί μα, βρίσκοντα διάφορε δικαιολογίε. Πώ μπορούμε να βοηθηθούμε. Ναι, Λεπτομέρεια. Το ήθελα, παιδί γνωρίζετε την Θα ασθένεια. ήθελα να μιλήσει, να δώσετε το τηλέφωνό μου και κάποια στιγμή να μιλήσω ιδιαίτερο, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση αυτή. Μιχάλη, όποτε θέλει, καλεί ναι. εδώ και μα αφήνει το τηλέφωνό σου και μα σε επαφή. Ναι, 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 γιατί είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση αυτή. Είναι για... Είναι πολύ δύσκολη περίπτωση αυτή. Ξείς. Γιατί το παιδί νιώθει φοβερή ανασφάλεια ότι θα χάσει του γονεί του. Άλλη περίπτωση έχω να σου πω, παιδί χωρισμένων γονιών, σε μια ηλικία 3-3,5, τριών, τριών, αντιλαμβάνεται την απουσία, αντιλαμβάνεται την απόλυτη, την, ε, έχει αντιληφθεί μάλλον και την έχει πάρει ως «δεν θα τον ξαναδώ ποτέ τον μπαμπά, mm -hmm. πάει που δεν είναι στο σπίτι». Του βάδι ξυπνάει γιατί φοβάται ότι και η μαμά, σου λέω, σου μεταφέρω, θα έχει φύγει. Θα έχει φύγει. Mm -hmm. Νιώθει ασφάλεια μόνο όταν είναι στο κρεβάτι με τη μαμά. Γιατί νιώθει, ξέρει πια ότι είναι εκεί. Η μαμά δεν πρόκειται να τη χάσει. Χριστίνα, επειδή περνάει η ώρα και δεν ξέρω να το ξανακάνουμε αυτό το θέμα, θα σου πω το εξή. Η πανάκια είναι οι γονεί πηγαίνουν στο χώρο του παιδιού. Ωραία. Για να νιώσει το παιδί ότι το κρεβάτι μου είναι σίγουρο. Έρχεται εδώ και είναι η μαμά μου. Περιμένει μέχρι να κοιμηθώ. Δεν φεύγουμε. Και άμα ξυπνάει τη νύχτα και δεν είναι εκεί η μαμά ή ο μπαμπά, αναλόγω που Όταν έχει λοιπόν θα ξαναγυρίσει εκεί στου γονεί, πάλι οι γονεί θα το πάρουν, θα το βάλουν πίσω και πάλι θα περιμένουν μέχρι να κοιμηθεί. Δεν πρέπει δηλαδή να πούμε Α, ξύπνησε. Είναι πολύ κουραστικό για του γονεί, το ξέρω πολύ καλά. Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση εκείνη τη στιγμή. Σε ένα πολύ μικρό παιδί που δεν μπορεί να παρέμβει με το λόγο πολύ εύκολα. Ένα παιδάκι 3,5-4 ετών, πόσο πολύ καλά μπορεί να καταλάβει από μια συζήτηση διαλογική και επιχειρήματα για να μπορεί να το εξηγήσει. Mm. Ένα παιδί 6 ετών, παιδί 7 ετών. Ένα παιδί 6 και 7 μπορεί πολύ καλύτερα να συζητήσει, αλλά πρέπει το όριο να τεθεί σωστά. Ναι. Και πρέπει το όριο να τεθεί σωστά πώ? Όταν μόνο και καταλάβει το παιδί και συνεξαρτήσει το χώρο του και το, το χρόνο του, το χρόνο και τόπο δεθεί σωστά. Δικαιολογία από την πλευρά τη μητέρα ή του πατέρα, αναλόγω τώρα, ποιο έχει την εκδαιμονία και έχει μείνει πια μόνο με το παιδί. Μα έτσι νιώθω κι εγώ ασφάλεια. Όχι, Άμα μπει κάποιο στο σπίτι, ε, θα το έχω δίπλα με το παιδί. Δικαιολογία που λέμε στου εαυτού μα. Ε, Αυτό ε? είναι μια δικαιολογία που λέμε στου εαυτού μα κι εμεί. Και το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι τη νιώθουν οι άνθρωποι, αλλά εκείνη τη στιγμή, άθελά μα βλάπτουμε. Mm -hmm. Άθελά μα κάνουμε κακό. Σίγουρα πάνω στην ανάγκη μα να προστατεύσουμε, mm -hmm. άθελά μα κάνουμε ζημιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ. ευχαριστώ. πολύ. Ναι. Είστε εδώ ήταν, πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή, μεγάλο εύρος πληροφορίων, αλλά το αναλύεται και πολύ καλά, λέει ο Κωστής. Αντώνη μου, τελείωσε ο διαγωνισμό για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Μαρία Γουναροπούλου το κέρδισε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο και κάθε μέρα, για να μην ειλικρινείς, θα έχουμε από τα Blue Star Ferries ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τα οποία περιλαμβάνουν μέσα είτε αυτοκίνητο είτε καμπίνα, αναλόγω τώρα τι πακέτο μα δίνεται κάθε φορά. Κοντά μα, επίση, τα Hondo Center. Μην το ξεχνάτε. Μπορούμε να βρούμε εδώ μια ευρεία γκάμα αντιλιακών για όλα τα πρόσωπα και στι καλύτερε πάντα τιμέ τη αγορά. Hondo Center. Αυτό το ταξίδι είναι για όλου μα, κυρίε και κύριοι. Να είστε καλά αύριο πάλι την ίδια ώρα.